Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη, μια που μέσω του διαδικτύου, να είναι καλά το ίντερνετ, μπορούμε να ακουγόμαστε σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντούρλινγκ πίσω από το μικρόφωνο, alone σήμερα. Ο Τάσος θα τον έχουμε σε λίγο τηλεφωνικά, έτσι να πούμε μία-δύο κουβεντούλες, απουσιάζει λόγω μιας υποχρέωσης. Εδώ είμαστε όμως, πιστεύω θα σας κρατήσω καλή παρέα μέχρι τις 10, φυσικά πάντα και με τη δική σας έτσι, παρουσία, όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές, να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, το οποιοδήποτε θεωρείτε εσείς σημαντικό να υποθεί και να συζητηθεί στον αέρα μαζί μου και φυσικά και με όλον τον κόσμο που θα είναι μαζί μας παρέα μέχρι τις 10. Λοιπόν, έχουμε τον Τάσο, τον... Ναι, πάρ' τον ένα τηλεφωνάκι, να τον δύο-τρία πραγματάκια έτσι να πούμε όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική, μια που Σαββατοκύριακο έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση σε τους υποστηρικτές της εκπομπής, θα τους διαβάσουμε λίγο αργότερα, διότι λόγω και του παιχνιδιού του Ηρακλή έτσι μπήκαμε λίγο αργότερα. Ο Ηρακλής κέρδισε τον μπάσκετ, γιατί έβαλε 38 πόντους ένας Αμερικανός. Εντάξει, ωραία. Να τους δούμε όλοι στο... πόσους? 8 τρίποντα. Καναθός είναι, ξάφος του Wilger. Για να το δούμε, εντάξει. Θα τους δούμε όλοι στο γήπεδο, όλοι, όπως λέμε για το ποδόσφαιρο, στο χορτάρι. Έτσι για τον μπάσκετ λέμε όλοι στο παρκέ. Φαίνονται και θα φανούνε. Λοιπόν, έχουμε όμως τον Τάσο. Έλα Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο. Τι κάνεις, Ζάχο? Τι να κάνω ρε φίλε, ξέρεις εσύ, έτρεχα, εντάξει, είμαστε καλά. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά με, δόξα με τη μητέρα. Θα πω μετά και για τον γιατρό, τον κύριο Συνάκο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι ωραία. Ο προσωπικός μου γιατρός, θα το πω μετά. Εντάξει, αυτό μετράει. Βέβαια, δεν το συζητάμε, φίλε. Να πει και ο γιατρός ένα ευχαριστώ σε μένα που σαν έχομαι όμως. Ναι, θα σε στείλω. Ναι, είναι... Να ξέρεις, αυτό είναι επίτευγμα που κατορθώνω να κάνω. Ναι. Να σε ανεχτώ ένα χρόνο. Βέβαια, έφερε σε τεράστιο γούρι. Ναι. Στην ομάδα μου, γιατί παγούρι. Μετά 34 χρόνια πήρα πρωτάθλημα, πήρα ντάμπι. Άρα, αν δεν ερχόμουν, λες στο Λίμπερο, δεν θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, έτσι, αυτό λες. Δεν ξέρω, εγώ λέω τις συγκυρίες πως έτυχε. Ναι, δεν λέω ψέματα. Όχι, δεν λέω ψέματα. Η συγκυρία, όντως καλά το λες. Βέβαια, εσύ τι θα πεις στον γιατρό σου, ναι, στον γιατρό μου. Εγώ τι θα πω που ξεκίνησα συνεδρίες με ψυχίατρο μετά από το τότε που κάνω. Καλά, εγώ θα δηλώσει να γίνω παπατρέγια, δεν φίλε. Κάπου τα πλήμα το ξεχάζε. Ναι, όντως ήταν ωραία τα κακή. Και εσύ σαν τον άλλο το χθεσινό που είπα τα μπλούχος και τσατίστηκε και τα πήρε. Εντάξει, και πήγε τώρα άρχισε τις τρέλες. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είπαμε, θα ξεφύγουμε κι εμείς. Κάτι παραπάνω θα πούμε και ο κόσμος μέχρι εκεί όμως, έτσι. Κοίταξε τώρα, Ζάχο, και εμείς θα πούμε. Η δικιά μας εκπομπή δεν είναι δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, βέβαια. Έτσι μέσω το ρεπόρτερ και μέσω τα θέματα που βάζουμε εμείς και ακούνε οι ακροατές. Αλλά είναι και καζούρας, έτσι είναι, βέβαια, τέχνης κόντρας, και πολιτισμού, κόντρας, λόγου και τα λοιπά. Κόντρας. Εντάξει, μπράβο. Αν δεν υπάρχει κόντρα και η καζούρα, δεν νομίζω ότι θα πάμε και σε γήπεδο. Πάμε λίγο στα θεματάκια. Λοιπόν, θεματάκια, ξέρεις, δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω ιδιαίτερα. Όχι, δεν θα με ταλαιπωρήσω, εντάξει, όλα καλά. Σε έβγαλα πιο πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά είπαμε και δεν το κάναμε, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα. Σε έχω εδώ πέρα, βλέπω εδώ την αγωνιστική. Την, που έρχεται τώρα Σαββάτο και μάλιστα πρώτο παιχνίδι είναι της ομάδας σου. Ναι. Ξεκινάει η αγωνιστική, ναι. Θέλω έτσι να δώσουμε έτσι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω δεν δώσαμε. Ή δώσαμε και εγώ δεν πήγα καθόλου καλά και εσύ πήγες καλά. Δεν το θυμάμαι. Δεν πρέπει. Νομίζω είχαμε δώσει το διπλό του Παναθηναϊκού. Είχαμε δώσει, εσύ. Ναι. Τα τρία χ που είχα πει, αν θυμάσαι, το σωστά, Σάββατο. Σωστά. Ναι, άμπρα, είχαμε δώσει. Αυτό το κάνουμε λίγο στο τέλος. Πάμε λίγο, έχει κάποια πιο σοβαρά θεματάκια. Ωραία. Τι θέλεις εσύ πιο... Να ξεκινήσουμε λίγο με τα του ΠΑΟΚ, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παιχτεί, όπως είπες πολύ σωστά, μέσα στο Περιστέρι. 7 η ώρα να πούμε, έτσι. 7 η ώρα. 7 η ώρα. Με μια ομάδα την οποία πολλοί χαρακτήρισαν φιλική από τα πέρσι με τον ΠΑΟΚ, η οποία και αυτή η ομάδα... Η οποία συγκεκριμένη ομάδα δεν επιτρέπει τους φιλοξενούμενους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πάνε να δουν. Συγγνώμη, άλλους επιτρέπει. Ορίστε. Νομίζω ότι σε κανένα δεν επίτρεψε. Όχι, όχι, δεν το θυμάμαι. Για πες. Μια χαρά επιτρέπει. Ολυμπιακοί πήγαν δηλαδή σοβαρά. Και πέρσι και πέρσι. Α, όχι, Αργιανοί ήταν. Ναι, που έχασε το πέναλτι ο Γιουνές και βρίζανε. Ναι, υπάρχει τέτοιο ένα. Αργιανοί πήγαν. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
όρισε διαιτητή τον κύριο Τζοβάρα. Αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, ο Σκύρος είναι, Τζοβάρα. Είναι αυτός που έκανε την πρώτη αγωνιστική με VAR το πρωτάθλημα, ναι. Οίκο ανοχής κυριολεκτικά. Μη δίνοντας το σωστό replay στον Κουμπαράκη. Α, αυτός στο ήταν VAR. Στο VAR. Ναι, δεν έδωσε ναι. τη σωστή ναι. τύψη. Όπως έτσι κατάφεραν μερικοί επιστήμονες ναι. να μας κάνουν να λέμε. Ναι. Να λέμε, δεν έδωσε ντεμεκ τη σωστή λήψη ο συγκεκριμένος ναι. κύριος Ντοβάρας και έκανε στην ουσία δώρο στον Ολυμπιακό. Δύο εγώ βαθμούς. Δεν θα πω δύο βαθμούς, θα πω ωραία. Τρεις βαθμούς. Εγώ να πω, γιατί... ωραία, πες λίγο, ναι. Να μιλάει ένας-ένας. Ναι, 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 ναι. Έτσι, γιατί έδωσε τρεις βαθμούς. Γιατί υπάρχει φάση του Ολυμπιακού στο πέμπτο λεπτό που το βάζει μπροστά στο σκορ με ένα πέναντι ανύπαρκτο που είναι φυσικά δώρο. Και το συγκεκριμένο ναι, πέναντι. Θα το δω, είναι ο κύριος Τζοβάρας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έκανε οίκο ανοχή στην πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα και κατάφερε να μην δώσει, λέει, τη σωστή λήψη του replay στον Κουμπαράκη για να καταλογιστεί το ολοφάνερο, το ολοκάδωρο πέναντι. Πάντως και από τη μη σωστή λήψη, φαίνεται ότι γίνεται κάτι. Δεν φαίνεται. Δηλαδή ήμουν εκείνη την ώρα, μόλις είχαμε βγει από το Χαρλάο και γιατί ήταν μισή ώρα αργότερα ναι. και το βλέπα σε ένα ναι. έτσι προποτζίδικο, να μην πω ψέματα, περίμενα κάτι, ένα φίλο να έρθει με το μάξι. Λοιπόν, και στη μη σωστή λήψη κάτι φαίνεται, ρε παιδί μου, δεν λες τι ότι δεν... Τι κάτι, το κρεμίζει τώρα, ναι. δηλαδή ο διαιτητής είναι στα τρία μέτρα, δηλαδή άλλο από πίσω... Ακούς τι λέω. Ναι. Και ναι. στη μη σωστή λήψη, δηλαδή σε αυτή που δεν είναι καλή οπτική ναι. γωνία, κάτι φαίνεται. Δηλαδή θέλω να... Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω μία φορά. Μία φορά και η αμφιβολία να πάει στον αδύναμο. Εγώ αυτό πήγα να σου πω που δεν εντάξει, το κατάλαβες προφανώς. Ναι, σου ναι, λέω ναι. μία φορά και η αμφιβολία θα πάω με τον αδύναμο, με το μικρό ρε φίλε να πάω μία φορά στην εντάξει, Ελλάδα βέβαια. Ναι, εντάξει. Σωστά μιλάς, αλλά δεν χρειάζεται η φάση ούτε καν VAR. Εντάξει, ένας επικίνδυνος διαιτητής. Ναι. Αυτός τι είναι, παίζει. Μόνο ένας επικίνδυνος διαιτητής, ένας ανίκανος διαιτητής, ένας διαιτητής που έχει δόλο. Ωραία. Αυτός φυρίζει σε τον τέτοιο, το βάλουμε άσο τότε, που το δίνει και πολύ. Ναι, αυτός φυρίζει λοιπόν στο ατρόμητο σε ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει να ιτηθεί 36 αγωνιστικές συνεχόμενες στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον ταμπλούχο ΠΑΟΚ να πούμε, να το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά, ο οποίος δεν πατάει καλά. Μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από αυτούς τους παγοπόλυδες της Σλοβακίας, είδαμε ότι έχει θέματα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μπορεί να κερδίθηκαν τα δύο παιχνίδια εντός έδρας όμως μέσα στην Τούμπα, με προβληματικές εμφανίσεις. Και νομίζω ότι είναι ένα τεστ, ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Φερέιρα, για την αγωνιστική συμπεριφορά εκτός έδρας της ομάδας, που φυσικά δεν ενδιαφέρει κανέναν τίποτα άλλο εκτός από το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο μάτς για την ομάδα του ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι η ΚΕΔ ορίζει το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είπαμε έκανε δώρο πραγματικά τους τρεις βαθμούς στον Ολυμπιακό την πρώτη αγωνιστική. Τώρα από εκεί και πέρα, για να μην φαίνεται ότι δίνουμε άλοθη, τα πάντα θα κρυφθούν από την απόδοση του ΠΑΟΚ. Μας πιάσαν. Μισό λεπτό γιατί περνάει μια πυροσβεστική. Πυροσβεστή και έβαλες φωτιά τίποτα. Όχι, εγώ νόμιζα μας άκουγαν και ήθελα να με συλλάβουν. Ναι, κοντά είσαι. Κοντά είσαι. Λοιπόν, τα πάντα θα εξαρτηθούν από την αγωνιστική απόδοση του ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ θα είναι σοβαρός, αν ο ΠΑΟΚ θα είναι καλός, ναι. αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανταπεξέλθει στο σύστημα που έχει επιλέξει ο προπονητής, που βλέπουμε ότι δεν βγαίνει έως τώρα και χρειάζεται πίστοση χρόνου, γιατί μια ομάδα η οποία παίζει δύο χρόνια συνεχόμενα το 4-2-3-1, το 4-3-3, δεν μπορεί να εγκλιματιστεί αμέσως ή σε 2-3-4 επίσημα παιχνίδια σε ένα σύστημα 4-4-2. Αυτό θα το δούμε, αύριο 7 η ώρα είναι το παιχνίδι, έτσι. Ο Ατρόμητος που είναι, ούτε ξέρω. Ο Ατρόμητος Νόβα, όχι. Δεν νομίζω. Ο Ατρόμητος στη Νόβα είναι. Ναι, Νόβας. Ή στην Έρτινε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Όχι, Ατρόμητος Έρτινε. Στην Έρτη, άμα είναι στην Έρτη, εντάξει. Δεν θα πληρώσουν πολύ το 4,99. Ωραία, για πες μας τώρα και από την άλλη αγωνιστική. Για πες μας τώρα. Τώρα, όσον αφορά λίγο το θέμα της εξαγοράς του συνδρομητικού της Νόβα, από την Alter Eco, συμφερόν του κυρίου Μαρινάκη. Υπάρχουν αντιδράσεις από ό,τι βλέπουμε. Μετά την ΑΕΚ, η οποία είπε ότι αν τελικά υπάρξει εξαγορά από το Μαρινάκη, θα αποχωρήσει. Θα κάνει και αυτή το ΑΕΚ TV. Και αυτή δεν το ξέρω. Υπάρχει και η αντίδραση
της ομάδας του Αχιλέα Μπέου, του Ολυμπιακού. Βόλος TV. Του Βόλου Πουσουνού, όπως λέγεται. Πουσουτού, ναι, υπάρχουν και κάποιες άλλες αντιδράσεις από ομάδες πανετολικού κτλ. Οι οποίες λένε ότι αν τελικά γίνει αυτή η εξαγορά, θα σηκωθούν και θα φύγουν και θα βρουν άλλο τρόπο. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, διότι εδώ τίθεται και εδώ πρέπει να αντιδράσει η κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, όπως αντιδράσει σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν ένας μεγαλομέτοχος ομάδας της Super League, ο κύριος Μαρινάκης του Ολυμπιακού και πρόεδρος, να έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και να πληρώνει ουσιαστικά ομάδες αντιπάλους της δικής ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό... τίθεται θέμα αξιοπιστίας 158.000% στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι... Δεν ξέρω αν δεν το αντιλαμβάνονται, ξέρω αν δεν το καταλαβαίνουν. Πρέπει να είσαι πολύ χαμηλό IQ για να μην δίκιο το καταλάβεις. Έχεις, για να δεις, δίκιο έχεις, αλλά... Αυτό όμως, για μένα έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αν τελικά την πάρει ο Μαρινάκης. Αλλά και το ίδιο έπρεπε να μου πεις, δεν μπορεί να γίνεται πρωτάθλημα και να υπάρχει επωνυμία πρωταθλήματος από εταιρεία προέδρου ομάδος. Δεν μου το πες αυτό όμως. Δεν μου το πες. Έχεις δίκιο για τον... Έχεις δίκιο για την Νόβα. Έχεις δίκιο. Πρόσεχε λίγο. Και τα ποσά είναι πάρα πολύ μικρά. Στη χορηγία της ουρωτής, αφού θέλετε να το πούμε και να το κάνουμε και διαφήμιση, δεν πειράζει. Εντάξει. Και η χορηγία αυτή που γίνεται, εντάξει, μπορεί να την κάνει και ο κύριος Καρυπίδης με μια δικιά του εταιρεία. Και οποιοδήποτε άλλος πρόεδρος έχει την καλή πρόθεση να κάνει μια χορηγία στη Super League 3, 4, 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια χορηγία, σοβαρά μιλάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα παίξει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, με τον Πανετολικό, θα ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό, γιατί υπάρχει μια χορηγία της επιχείρησης του κυρίου Σαββίδη στη Super League. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί στο λέω. Διαφωνώ εγώ, τέλος πάντων. Εντάξει, ακούμε την άποψη. Γιατί, ρε φίλε. Διαφωνώ. Πώς διαφωνείς. Μα όταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, που είναι και το αφεντικό της Alter Echo, και θα έχει το συνδρομητικό, και το συνδρομητικό αυτό θα πληρώνει τον Άρη, θα πληρώνει τον Πανετολικό, θα πληρώνει τον Αστρο, όλες τις ομάδες. Εσύ τι λες? Θα έρθει να κερδίσει, δηλαδή θα το πούμε επειδή μας έδωσες το προϊόν, δίνουμε. Καλά πλάκα κάνεις. Όχι. Όταν θα σου δώσει 4 εκατομμύρια, εντάξει, 3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, εσύ τι λες? Έχει, δηλαδή είναι το ίδιο αυτό που είπες με αυτό που λέω. Ωραία, άκουσε με λίγο, ένα πολύ ωραία, κάνουμε έτσι 2 λεπτά περισσότερο. Ο φίλος ο Γιάννης και έχει δίκιο, γιατί και όντως όλα δεν μπορούμε να τα σκεφτόμαστε. Εγώ σου είπα για την Σουρωτή, μου λέει ο Γιάννης, όταν πέρσι λέγαμε που το Open ήθελε να μπει στα τηλεοπτικά, δεν άκουσα να πεις τίποτα ανάλογο. Όταν το Open έδινε, λεγόταν φημολογία, δεν ξέρω αν υπήρχε επίσημη πρόταση, σε ομάδες και μέσα και αυτή και ο Άρης ήταν. Δεν σε άκουσα να λες το ίδιο όμως. Το ίδιο θα πω αν θα γίνει και στο Open. Εντάξει. Γιατί πέρσι ακουγόταν. Ναι, δεν έγινε, αλλά ακουγόταν. Ναι, και αυτό δεν έγινε. Αν θα γίνει, το ίδιο ακριβώς που λέω σήμερα θα πω για το Open. Γιατί έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο Γιάννης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή θα είναι, ή θα το έχει κρατικό κανάλι της Super League, ή συνδρομητικό που δεν θα έχει συμφέροντα από μεγαλοπροέδρους και μεγαλομετόχους ομάδων. Αν θέλουμε να υπάρχει αξιοπιστία, παιδιά. Ωραία. Τώρα βέβαια αξιοπιστία και ειδικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, Τάσο, για να σε αποδεσμεύσω κιόλας και στα πολύ γρήγορα θέλω έτσι, θέλω να μου πεις, ατρόμητο του Σάββατου και της Κυριακής, εγώ θα τα πω μετά, ατρόμητος ΠΑΟΚ, όχι μόνο από τέτοιο, θέλω να μου λες, ας έχει δύο ή γκολ, όπως θα βλέπεις, να έπαιζε στοίχημα, ας πούμε, τι θα πεις. Okay. Το βλέπω, ατρόμητος ΠΑΟΚ, το βλέπω under και χ2. Under και χ2. Ναι, ξεκινάω, θα ξεκινήσω από το διπλό του ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να πάρει διπλό ΠΑΟΚ, είναι υποχρεωμένος, γιατί να κρατήσει τον τίτλο του, τον ταμπλούχο από πέρσι και τον πρωταθλητή, πρέπει να αποδείξει και ο Φερέιρα ότι οι δύο πρώτες αγωνιστικές ήταν μια κακή παρέθεση στο αγωνιστικό κομμάτι. Ωραία. Και πρέπει να δώσει το μήνυμα ο ΠΑΟΚ αρχής γενομένης από το Σάββατο, ότι όσες ομάδες αντιμετωπίζει εκτός έδρας δεν θα έχουν εύκολο απόγευμα. Δίνω πρώτο σημείο το διπλό με άντερ, δηλαδή 0-1, 0-2 ή 1-2. Και 0-0. Όχι, 1-2, 1-2 δεν είναι άντερ. Αμπράβο, 0-1 ή 0-2. 0-0, 0-1, 0-2. Και μετά δίνω το χ, τον άσο τον αποκλείω, γιατί
Βέβαια και ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστικά προβλήματα. Ναι. Γιατί και ο Βαρέλα είναι τραυματισμένος λίγο στη μέση, δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει. Είχαμε και τον Αλκαντουρί και τον Αγκούστο. Τα έχουν ξεπεράσει βέβαια αυτά. Μπήκαν στις προπονήσεις. Θα φάτε γκολ. Αλλά θα δούμε. Έχει και ο Ατρόμητος ναι. προβλήματα. Να πούμε ότι ο Χαρίσης είχε ένα θέμα με ίωση από εχθές. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Ναι, είχε και κανένα δυο ακόμα προβληματάκια ο Ατρόμητος. Να δούμε αν θα ξεπεράσει με τους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Όφη Πανετολικός. Όφη Πανετολικός. Ο Όφη έχει μπει με φόρα. Έχει πάρει καλά αποτελέσματα. Πήρε χ στο Χαριλάου. Πήρε διπλό μέσα στον Παναθηναϊκό. Θα είναι έκπληξη αν δεν κερδίσει ο Όφη. Επειδή έρχεται με φόρα. Το βλέπω αυτό το μάτσο, βλέπω 2-0 να τελειώνει. Ολυμπιακός Μπέος. Ολυμπιακός Μπέος. 3-0 από ημίχρονο. 3-0 ημίχρονο. Η μαγιά του Μπέου εκεί πέρα μέσα κόβεται. Ωραία. Τέλος. Τελειώνει Ξάνθη, ο Αχιλιάς εκεί πέρα. Ξάνθη Τρίπολη. Ξάνθη Τρίπολη. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Αυτό καλό μάτσα. Χ πρώτο σημείο. Χ πρώτο σημείο. 7 η ώρα την Κυριακή αυτό. Ναι. Χ πρώτο σημείο και μετά ο Άσος. ΑΕΚ Λαμία. ΑΕΚ Λαμία. Άσος από εδώ μέχρι τη Βάρκιζα. Πανιόνιος και αυτό καλό μάτς. Κούγιας. Ναι. Πανιόνιος Λάρισα. Ναι, και αυτό καλό μάτς. Ωραία, φίλε. Έχει ωραία μάτς. Έχει ωραία μάτς. Ματάρα, ναι, πραγματικά. 7 και 4 Κυριακή αυτό. Πανιόνιος. Θα παίξει ο Άρντα. Θα παίξει, δεν θα παίξει. Βασικό είναι. Που δεν έπαιρνε ο. Εάν δεν είσαι κανένα κολόμπαρο να βγει. Εντάξει. Το Σάββατο βράδυ. Λοιπόν, παίζει λίγο γρήγορα γιατί μου κάνει νόημα. Είναι παρά 25. Ποιο είναι? Ο Χριστάρας. Δεν είπα τίποτα. Πες το να βρει καμιά γκόμενα να του φύγουν τα χοντράδια γιατί γίνει πολύ διότροπος. Έτσι πες το. Γελάει, έλα. Πες. Ναι, Πανιόνιος Λάρισα, έτσι. Ναι. Πανιόνιος Λάρισα. Άσολο το βάλω γιατί πρέπει να ξεκινήσει και ο Πανιόνιος να παίρνει κανένα βαθμό. Να έχει καμιά ελπίδα. Τελευταίο μάτς που θα να είσαι. Να μην τελειώσει από τώρα. Να μην πέσει από τώρα. Τελευταίο μάτς που θα είσαι στημένος κάπου για να το δεις και εσύ. Ναι. Άρης Παναθηναϊκός. Άρης Παναθηναϊκός, δύσκολο μάτς είναι για τον Άρη. Α, εύκολο είναι, αυτό έλειπε. Και για τον Παναθηναϊκό όμως είναι πολύ δύσκολο μάτς, γιατί και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός έχουν από ένα βαθμό. Δεν ξεκίνησαν και οι δύο, δεν ξεκίνησαν. Ανάλογα ξεκίνησαν καλά. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο άγχος το έχει και ο Παναθηναϊκός βέβαια, γιατί εκεί παίζει το κεφάλι του Οδόνης, θα αμφισβητηθεί έντονα αν δεν πάρει θετικό αποτέλεσμα, που θετικό αποτέλεσμα ήταν και ισοπαλία για τον Παναθηναϊκό, νομίζω. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά και ο Άρης θα έχει μεγάλο πρόβλημα αν δεν κερδίσει. Υπάρχει πίεση, ναι, υπάρχει γιατί πίεση. Γιατί σε τρία μάτσα, ας πούμε, άμα βγει το αποτέλεσμα να έχεις δύο βαθμούς, δεν είναι και ό,τι καλύτερο στο ξεκίνημα. Έτσι. Αν όμως κερδίσει, πιστεύω ότι ίσως να μην πάρεις και προπονητή. Ναι, και αυτό, χθες το είπα εγώ αυτό. Χθες το είπα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση αν ο Άρης κερδίσει αύριο και παίξει και καλό ποδόσφαιρο μετά την Κυριακή, παίξει και καλό ποδόσφαιρο να μην πάρει προπονητή και να ακολουθήσει την οδό που ακολούθησε ο Γατούλης με τον Κωνσταντόπουλο. Ναι, και κάνει, κερδίζει και την άλλη Κυριακή και μένει και μέχρι τέλος χρονιάς χώνει για το κύπελο και γίνεται και του χρόνου προπονητής ο Τερζής. Πολλά western βλέπεις. Ναι. Λέγε γρήγορα σημείο. Ναι, Άρης Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να το πει, δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει. Ναι. Δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πάμε στο over. Over θα το δώσω. Ωραία. Ναι. Ωραία. Ένα overάκι θα το δώσω. Ωραία. Τώρα αν θα είναι 2-2, αν θα είναι 3-0, αν θα είναι 0-3 ή 1-2, δεν ξέρω. Overάκι πάντως θα μπουν γκολ σε αυτό το μάτς. Οκ, Τάσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πρόσεχε τα στενοφόρα, πρόσεχε. Έτσι, και τα πυροσβεστική. Εντάξει, κοντά έπεσα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έγινε, καλό βράδυ, καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά έχουμε χορηγούς. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και τον γιατρό. Έτσι, θέλω να το πω αυτό. Αμέσως μετά όμως το διάλειμμα, το έχουμε ξεπεράσει κατά 6-7 λεπτά το διάλειμμα. Θα έχουμε και θα μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Μπόσμαν για Άρη. Ακούσαμε για ΠΑΟΚ. Μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές, 1-2 θεματάκια θα πω και εγώ. Θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 9, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο Libero 107,4. Επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο Libero 107,4. Βρισκόμαστε Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ μόνο στο στούντιο σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσω έτσι γρήγορα, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια με τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής, με πρώτο και καλύτερο. Όλοι είναι καλοί, αλλά πρώτο πάντα διαβάζω Μάζδα Μανατίδης, έτσι.
Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζδα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του ένα όνομα εγγύηση. Στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Μανατίδης, το Μάζδα έχει το μάστορα του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Πορκίτο ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός οικοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολίκη Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου η διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555, ένα από τα πιο διάσημα νούμερα της πόλης πλέον. 2310-520-555 επανάλαβα. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας κερδίζετε έκπτωση 10%. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Άργων αυτών, ένα με Θεμιστοκλής Σοφούλη 76 η διεύθυνση, λίγο πριν το ΣΑΡΚ, και ρεζερβέ για κράτηση τραπεζιού 2310-413-230, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-413-230. Θέλω όμως να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τον γιατρό τον Μανώλη τον Συνάκο που είναι παθολόγος, πατολόγος, πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ με την περίπτωση της μητέρας μου. Θέλω να τον ευχαριστήσω έτσι από το, εδώ, από το μικρόφωνο, ένας από τους πλέον καταρτισμένους γιατρούς και στον τομέα του παθολόγος, πατολόγος είπαμε είναι ο άνθρωπος έτσι. Λοιπόν, και πραγματικά πάντα τη μητέρα μου και στο πρόβλημα που έχει και περνάει πάντα είναι δίπλα της και ιδιαίτερα σε αυτές τις εξετάσεις που κάνουμε πραγματικά θέλω έτσι να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί πάντα είναι δίπλα μας και ο γιατρός πάντα λέω εγώ πρέπει να είναι και άνθρωπος, πρέπει να είναι και άνθρωπος, να μην σε βλέπει έτσι ρε παιδί μου σαν περίπτωση απλή, σαν έτσι σαν ένα περιστατικό. Και ο συγκεκριμένος ο Μανώλης ο Συνάκος είναι αυτό που λέμε άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά, όπως και τον Ασκληπιό στον Εύωσμο, το διαγνωστικό κέντρο. Και αυτούς ευχαριστούμε. Τελείωσα και με αυτό. Να είναι καλά και όλοι εσείς που ακούτε εκεί έξω να έχετε υγεία σας, γιατί μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι το πρώτιστο και το μοναδικό αγαθό που όλοι μας πρέπει να επιζητούμε και να το έχουμε προτεραιότητα. Λοιπόν. Έχουμε όμως την γραμμή των φίλων μου, ακούσαμε για ΠΑΟΚ από τον Τάσο Τρέγια. Να ακούσουμε τώρα και για Άρη. Έχουμε τον φίλο μου τον Γιάννη τον Πόστμαν. Έλα. Καλησπέρα σας κύριε Ντρούλινγκ. Τι κάνετε? Καλά, περαστικά σας, τη Mother. Εντάξει, δεν είναι... είχε ένα πρόβλημα, το ξεπέρασε το πρόβλημα η Mother και τώρα κάνουμε κάποιες εξετάσεις οι οποίες είναι ρουτίνασμένα αλλά κάθε χρόνο πρέπει να γίνονται και είναι έτσι κάποιες έτσι ψηλοδύσκολες εξετάσεις. Οπότε όταν τελειώνει ανακουφιζόμαστε, ρε παιδί μου, και είναι όλα καλά. Να πάνε όλα καλά, Ζάχομαι, όλα ναι, καλά. Ναι, όχι, όχι, πήγαν όλα καλά. Απλά ανακουφιζόμαστε, ρε παιδί μου, όταν παίρνουμε και τα αποτελέσματα και είναι όλα καλά, καταλαβαίνεις. Ωραία, οπότε, ωραία, αυτό είναι το πιο χαρούμενο που ακούμε. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε τώρα και από τα χαρούμενα μια που μιλάμε για Άρη. Αυτά σ' άκουγα προηγουμένως, ρε παιδί μου, έτσι να λες λίγο το διαφημιστικό του Καρεκλά, ας πούμε, στην Αργοναυτό και μου ήρθαν τα σάλια, ρε παιδί μου, στο στόμα. Ναι, ακριβώς όταν μιλούσα για ψάρια βασικά, όταν μιλούσα για ψάρια, το μυαλό μου έρχεται σε σένα, γιατί είσαι πραγματικά ο άνθρωπος ψάρι, ο φίσερμαν, δεν είσαι ο πόστμαν βασικά, είσαι ο φίσερμαν. Και για μια στιγμή νόμιζα ότι μπορεί να είσαι και Χαλκιδική, αλλά τέλος οι διακοπές, έτσι. Έχει και θράψαλα, εντάξει. Θράψαλα, εγώ για αλυστερές θέλω και θα μας πάει ο Τάσος. Για αλυστερές. Για αλυστερές.
Ανεβάζουν, ωραία, ανεβάζουν ωραία. Για τη λύπη το γυαλιστέρες, πρόσεχε. Μάλιστα. Γι' αυτό τυχό-τυχό θα πηγαίνεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, Mr. Drooling, τι γίνεται, έχουμε λοιπόν, ματάκι, έτσι. Ναι, σε βγάλαμε ματάκι, έτσι να και... σχολιάσουμε λίγο Άρη, ναι. Και ποδοσφαιρικό και μπασκετικό. Να ξεκινήσουμε θα, λίγο με τον μπασκετικό θα για να κάνουμε, μας μείνει ο... Ναι, θα έχουμε ένα δεκάλεπτο, 12-13 λεπτά εκεί. Και μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα πω κι εγώ ένα-δύο θεματάκια μετά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να πω το εξής, τι να ξεκινήσουμε με μπάσκετ, είπες. Αυτές οι καλοκαιρινές εκπομπές μας, ναι. Για την ΚΑΕ Άρης. Πιάσαν τόπο. Είχαν ανταπόκριση. Φαίνεται ότι τι είχαν τελικά. Δηλαδή, λες, ναι, όταν ρε φίλε στην Ανοβρία, εμείς εκεί το μυαλό μας ήταν επικεντρωμένο το τι μέλη γενέστε με την, ναι. ΚΑΕ Άρης. Έτσι, και με όλα αυτά που δεν έγιναν το καλοκαίρι, που έπρεπε να είχαν γίνει αλλά δεν έγιναν και φτάσαμε στο παραπέντε. Να τρέχουμε να βγάλουμε από πάνω μας τα μπαμ, ενώ θα μπορούσαν να είχαν γίνει αυτά μέσα στον Ιούλιο ή Αύγουστο, λέω εγώ, που θα το έκανες, που θα το έκανες, γιατί δεν το έκανες. Για ποιο λόγο να χάνουμε, το χάσουμε δύο μήνες. Ναι, εννοείται. Επομένως, κάλλιο αργά παρά ποτέ, μπήκαν όλα σε μια σειρά, να πούμε, με την έννοια ότι ήδη τα δύο φύγανε από την ομάδα, παραμένουν άλλα έξι νομίζω, έτσι δεν είναι. Γιάννη, εδώ δώσε μου 10 δευτερόλεπτα, γιατί δεν θέλω να λέμε πράγματα, θέλω να είμαστε ρεαλιστές και να πατάμε ακριβώς. Στο, ναι. Έδαφος, να δώσουμε στον κόσμο, τουλάχιστον σε αυτούς που δεν είναι, γιατί δεν είναι όλοι σαν και εμάς στο ίντερνετ ή να συζητάμε ή έστω μία-δύο άκρες, ψηλά άκρες έχουμε, τώρα θα έλεγα τι άκρες, να μπορούμε, ναι. Να συζητάμε και να μαθαίνουμε ένα-δύο πραγματάκια, όχι τίποτα ιδιαίτερο, μην νομίζετε. Λοιπόν, να πούμε ότι τα δύο πάνω όπως και εσύ είπες έχουν φύγει, ότι οι κινήσεις που γίνονται δείχνουν με βάση τη λογική ότι θα έρθει το μπαν, διότι, ναι. Βλέπουμε ότι υπογράφουν Αμερικανοί και έρχονται κιόλας και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό η κοινή λογική λέει ότι θα ξεπεραστεί το πρόβλημα του μπαν. Βέβαια, να πω ότι στον Άρη είμαστε και εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι σωστός με τον εαυτό μου. Να, η λογική και αυτό που φαίνεται λέει ότι θα έρθουν τα μπαν. Δεν νομίζω πάντως, Ζάχο, το να υπογράφουν ξένοι καλαθοσφαιριστές, μάλιστα να έρχονται από Αμερική. Μα σου το είπα. Για να παίξουν μπάσκετ στην Ελλάδα. Και να μην υπάρχει, δηλαδή, όντως υπάρχει αυτό το ρίσκο, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Όχι, δηλαδή, και εγώ το θεωρώ, αλλά άκουσε με. Στον Άρη, απλά στον Άρη το 0,1% δεν είναι μια μικρή πιθανότητα. Αυτό εννοώ. Όταν μιλάμε για Άρη, εντάξει. Ωραία. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι πόσες φορές έχεις πει δεν πάει παρακάτω και όμως βρίσκεται κάτι που είναι παρακάτω. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φαίνεται εκεί λοιπόν ότι ο Σούλης ο Μαρκόπουλος θα κάνει μια αξιόμαχη ομάδα. Έτσι φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Δεν ξέρουμε βέβαια τι είδους καλαθοσφαιριστές θα έρθουν στην ομάδα. Δεν τους ξέρουμε. Θα τους δούμε όπως το είπες εσύ στην αρχή της εκπομπής. Όλα φαίνονται στο παρκέ, όπως το πορτάρι. Βέβαια. Εκεί θα φανεί δηλαδή πραγματικά η αξία της ομάδος την οποία στείνει ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Αλλά θεωρώ ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα παρουσιάσει ένα αξιόλογο σύνολο. Γιατί αυτό κάνει σε όλες τις ομάδες τις οποίες έχει δουλέψει. Άλλωστε είναι Ματουσάλας, πιστεύω, της προπονητικής. Ο μακροβιότερος είναι στο. Ο μακροβιότερος, λοιπόν, και μάλιστα με επιτυχίες, τις οποίες αν τις αναλογιστούμε ότι αν μπορούσε να δουλέψει, ας πούμε, σε επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ναι. Έτσι, που είναι το ανώτατο επίπεδο στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θα έκανε και πολύ καλή πορεία σαν προπονητής τους, ή οποιαδήποτε άλλη ομάδος στην Ευρωλίγκα. Ναι, εγώ έχω διαφορετική άποψη, αλλά τέλος πάντων. Δεν τις παρούσεις τώρα. Άποψή μου. Λοιπόν, για τον μπάσκετ είπαμε, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια ράγα, έτσι. Που, ναι, ναι. Φαίνεται ότι θα έχουμε τουλάχιστον μία ομάδα, χωρίς να ξέρουμε βέβαια τους Αμερικανούς, μια αξιοπρεπή ομάδα, όχι τίποτα ιδιαίτερο, μια αξιοπρεπή ομάδα. Βέβαια, ένας από αυτούς που διάβασα είναι, λέει, συγγενής με το Μάρμπουλ. Αυτόν τον έχω κόψει κατευθείαν, εφόσον είναι συγγενής με το Μάρμπουλ. Πιστεύω ότι θα είναι ξένος προς το άθλημα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Κοκ. Πλάκα κάνω, φυσικά θα τους δούμε όλους. Λοιπόν, λίγο εκεί, όπως είπαμε, κάτι κινείται, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε προς το καλό. Να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε μπροστά μας. Να πάμε, γιατί έχουμε και παιχνίδι και δεν ξεκινήσαμε και καλά, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Θεωρώ, το είπα και Ζάχο και την άλλη φορά που μιλήσαμε, ότι εάν κάποιος μετά το παιχνίδι της Μόλντε έλεγε ότι ο Άρης στις δύο πρώτες αγωνιστικές με Όφης εντός και Βόλο εκτός θα είχε ένα βαθμό, θα γελούσε. Θα γελούσαμε, όντως. Δηλαδή, είχα την εντύπωση ότι εκείνο το παιχνίδι πλέον μας ξεκλείδωσε, μας
θα μας έβαζε στον αγωνιστικό ρυθμό που έπρεπε να μπει η ομάδα στο πρωτάθλημα και θα είχαμε τώρα ήδη δύο νίκες. Και ψυχολογία και χρήματα και πολλά συν. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, μας τύχησε και με την απώλεια του προπονητή, η ομάδα έγινε ανωκάτω. Εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση, στην αναζήτηση προπονητή όπου έπρεπε για μένα τουλάχιστον να είχε τελειώσει το θέμα. Έτσι, έτσι. 100%. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Το σχολίωσα και την προηγούμενη. Αν είχαμε Διαμαντόπουλο σε θέση τεχνικού διευθυντή θα το είχε κλείσει ήδη το θέμα. Και την προηγούμενη εβδομάδα το σχολίωσα και τώρα εγώ θεωρώ ότι έπρεπε μέχρι την προηγούμενη τουλάχιστον σίγουρα Παρασκευή να ήταν εδώ προπονητής και να προπονούσε. Και να προπονούσε. Είχε και μια δεκάρα, 10 μέρες μπροστά του να είχε. Ακριβώς. Ακριβώς όπως έγινε πέρυσι με τον Παντελίδη, έτσι δεν είναι. Έτσι είχε έρθει, ναι, σε διακοπή νομίζω. Μήχαμε σε διακοπή. Λοιπόν, και πιο παλιά, αν θυμηθούμε, με τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς, όταν είχε φέρει εκεί ο Γκλυφιτζουράγια ο Ολίβα, έτσι. Ναι. Δηλαδή και μετά όλη η ομάδα πήρε τα επάνω της. Λοιπόν, έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτά και νομίζω και με Όγιος Ερνάντεθ, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, Όγιος. Λοιπόν, πάλι σε διακοπή ήμασταν. Ο Όγιος προετοιμασία έκανε λοιπόν, ο δεν ακούει, δεν ακούει αυτό. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Δεν ακούει, δεν ακούει. Ορίστε. Μ' ακούς όταν μιλάω ή γιατί δεν ξέρω να μ' ακούς. Ακούγεσαι καταρχήν πολύ βαθιά, ναι. Ακούγομαι πολύ βαθιά. Ναι, ναι, ναι. Πέτα το τηλέφωνο, θα είναι σαν το κινητό σου 8 ευρώ θα έχει το σταθερό. Λοιπόν, λέω ότι ο Όγιος είχε κάνει προετοιμασία. Δεν μπορεί να έχει έρθει ο Όγιος στη μέση της χρονιάς. Είχε κάνει προετοιμασία με ταξίδια και όχι, τα αλάτια στις πισίνες. Η αλλαγή Όγιος Ερνάντεθ είπα. Α, ναι, δεν η το θυμάμαι. Η αλλαγή Όγιος Ερνάντεθ. Ναι, 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 οκ, okay, αλλιώς κατά. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, έχω την εντύπωση λοιπόν ότι έπρεπε να είχε κλείσει αυτό το θέμα. Δεν το κάναμε. Mm-hmm. Προφανώς ο Άγγελος Καριστέας, επειδή δεν είναι, δεν έχει, μπορεί να έχει τις διασυνδέσεις, αλλά μπορεί να μην έχει την εμπειρία στο να μπορέσει να κλείσει αυτά τα deal και με την έννοια ότι θέλει να φέρει το καλύτερο, γι' αυτό και πήγαμε εκεί που πήγαμε. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο, αφού δεν έγινε, θα πάμε με τον κύριο Τερζή στο παιχνίδι αυτό που για μένα θεωρώ ότι ο προπονητής έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αν όχι για το συγκεκριμένο προπονητή, μιας και οι παίχτες είναι αυτοί που πρέπει να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, Ζάχο. Ναι, εννοείς ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι ένα παιχνίδι των παιχτών πιο πολύ και λιγότερο τον προπονητή. Ακριβώς. Ναι, δεν διαφωνώ πολύ. Δεν διαφωνώ. Όπως όλα τα ντέρμπι, θα πρέπει πραγματικά αυτοί που το θέλουν περισσότερο θα το πάρουν. Έτσι. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Η ομάδα μετά από την διακοπή δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Βέβαια μετά το του Βόλου έπαιξε ένα φιλικό το οποίο ήταν με τον Ολυμπιακό Βόλου κιόλας, Κουλουρέας στην Ευκαρπία, ναι, πάλι ναι, με τριοσουάρες, ναι. Στο δεύτερο κάτω αυτό το παιχνίδι. Γιατί μίλησες τώρα, μίλησες για κατάσταση. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια αγκαρίας. Ναι, ρε φίλε, κατάσταση μίλησες. Από πού να κρίνουμε εμείς την κατάσταση, μας προπονήσεις στο φιλικό. Ναι. Με έναν αδύναμο αντίπαλο. Φάνηκε ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Αυτό λέω. Αυτό. Λοιπόν, το θέμα το οποίο επήγει είναι ότι πρέπει ο Άρης να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είτε παίξει καλά, είτε δεν παίξει. Έτσι. Και άλλη μια φορά, πιστεύω ότι ο Κλεάνθης θα είναι γεμάτο. Ναι. Λοιπόν, θα έχουν όλα τα εχέγγυα στα πόδια τους να μπουν μέσα και να πάρουν το τρίποντο. Δεν ξέρω, εγώ για μένα δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, Ζάχο, γιατί μετά ακολουθούν τρία παιχνίδια και αυτά είναι φωτιά. Βέβαια φωτιά είναι και τα τρία. Έτσι, παίζεις μέσα στην Τούμπα που με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος μπορεί να μην βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζεις στην έδρα του. Μετά έρχεσαι με τον Κούγια που ξέρουμε συνήθως τι γίνεται, έτσι, με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτά τα παιχνίδια, τα εντός έδρας, και μάλιστα φαίνεται ότι είναι και αναβαθμισμένος, και έρχεσαι και με Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή παιχνίδια φωτιά. Βέβαια. Δύο παιχνίδια ντέρμπι φωτιά και ένα με τη Λάρισα του Κούγια, που εντάξει, τώρα ο Κούγιας τέλος πάντων, να μην πω τίποτα. Λοιπόν, ναι, Ζάχο, κοίταξε, αν δεν έχεις ψυχολογία, δηλαδή αν μακριά από εδώ πηγαίνει το γίνει καμιά στραβή, σε αυτά τα δύο παιχνίδια που προηγούνται του Κούγια, και εκείνο θεωρείται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Φυσικά δύσκολο θα είναι. Ειδικά αν δεν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό έτσι, και δεν έχεις νίκη δηλαδή, στα δύο επόμενα παιχνίδια, φυσικά γίνεται ένα ματς που 100% πρέπει να το πάρεις. Μετά παίζεις στον Ολυμπιακό και μετά δεν ξέρω με ποιους παίζεις πάλι. Έτσι, δηλαδή, θα έχεις 6 αγωνιστικές χωρίς νίκη, είσαι βρώμα.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε match win την Κυριακή. Έτσι, οπωσδήποτε έτσι. Πρέπει να κερδίσει ο Άρης. 100%. Να πάρει το τρίποντο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή δεν είναι μόνο νίκη ενός τρυπόντου. Παίζεις με έναν αντίπαλο ο οποίος ευελπιστής ότι στα play-off θα είναι στην πεντάδα. Εξάδα. Στην εξάδα, συγγνώμη, ναι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να την κερδίσεις. Ωραία. Λοιπόν, δώσε μου λίγο, θα ακούσουμε... γιατί είναι ακριβώς πρέπει να μπουν οι δύο οι διαφημίσεις. Μείνε στο τηλέφωνο σου, μία είναι, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε λίγο, για λίγο ακόμη. Okay. Να είσαι καλά, περίμενε. Ελπίζω να έμεινες στο ακουστικό σου. Έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, τι λέγαμε, Λέγαμε για την επιτακτική ανάγκη να πάρει το τρίποντο ο Άρης. Έτσι. Θες να μιλήσουμε λίγο για την προπονητολογία. Αυτό είναι μία από, από τα τελευταία που θέλω να συζητήσουμε και να σε αποδεσμεύσω. Λοιπόν, ήθελα την άποψή σου, γιατί εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ, να λέμε την άποψή μας και να συζητάμε με τον κόσμο, έτσι. Ό,τι κάνουμε και με τους φίλους μας στην καφετέρια ή όπου... Ό,τι κάνουν όλοι οι φίλαθλοι, οπαδοί, όπως θέλεις το λες. Αν θεωρείς ποια είναι η σωστή προσέγγιση του θέματος, επόμενος προπονητής του Άρη, τι θέλεις, δηλαδή, αν είναι στο χέρι σου, ρε παιδί μου, λέει ο Καρυπίδης, ρε Γιάννη, τι να πάρουμε τώρα, τι θεωρείς ότι πρέπει να έχει ο επόμενος προπονητής του Άρη, τι να είναι, ξένος, Έλληνας, να είναι όνομα, να μην είναι, να έχει φιλοδοξίες, να είναι φτασμένος. Λέμε εγώ τώρα, θεωρώ, Ζάχο, ότι στην ομάδα πρέπει να έρθει προπονητής και όχι ατραξιών. Ναι. Και το δικαιολογώ αυτό, το αιτιολογώ. Έλληνας ή ξένος, δεν μου το οριοθετείς. Ορίστε. Έλληνας ή ξένος, ρε φίλε. Τι θα πει προπονητής. Έλληνας ή ξένος. Θα σου πω. Άσε με λίγο. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Καταρχήν θέλω να έρθει ξένος προπονητής, ο οποίος έχει δουλέψει στην Ελλάδα. Αυτό το έχω πει ευθύς εξ αρχής. Λοιπόν, εάν παραδείγματος χάρη βάλω ένα όνομα, τυχαίο το βάζω, έτσι, όχι με το συγκεκριμένο έχω κάτι, ερχόταν ο Μανώλο Χιμένεθ, έτσι, από την Παρασκευή την προηγούμενη. Ναι. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα ήσουν διαφορετικά σε ψυχολογία τώρα. Νομίζω ναι, να σου πω την αλήθεια. Εννοείται. Δηλαδή, καταρχήν ξέρει τον αντίπαλο, ξέρει, έχει αφουγκραστεί... τα χνότα ακριβώς του αντιπάλου πώς θα παίξει στο γήπεδο, άρα αυτός ξέρει τι θα βγάλει και από τη δικιά μας την ομάδα. Ξέρει δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, την ατμόσφαιρα. Τώρα, πήγες να κάνεις μια επιλογή με προπονητές, προπονητές σε εισαγωγικά τις βάζω, γιατί δεν είναι προπονητές. Λοιπόν, ούτε ο Γκούτι, ούτε ο Λόπεθ, τώρα που ψάχνεις τελευταία. Τον αφήνω τον Ιέρο. Ούτε... Ιέρο ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση, έτσι κι αλλιώς... Ναι, δεν έχουν προϋπηρεσία, μην το... Λοιπόν, μην το... αν μου φέρεις τέτοιους προπονητές, Ζάχο μου, στην ουσία είναι ανακυκλώνεις πραγματικά μία σειρά προπονητών, τους οποίους έχεις ήδη δοκιμάσει το μοντέλο και το έχεις απορρίψει. Ναι, στο παρελθόν. Να αναφερθώ τώρα σε Ερνάντεθ, να αναφερθώ σε Ολίβα, να αναφερθώ σε Πρόμπιετς, Μαζίνιο, να αναφερθώ... Μαζίνιο, δηλαδή ο Γκούτι είναι ο Μαζίνιο. Μαζίνιο, δηλαδή που ήταν και το όνομα, η ατραξιό, δηλαδή αυτά όνομα... τα έχεις ανακυκλώσει. Μεγαλύτερο του Γκούτι είναι ο Μαζίνιο, μην το συζητάω. Okay. Λοιπόν, άρα λοιπόν πας δηλαδή σε μια λύση η οποία πραγματικά στο τέλος θα την απορρίψεις. Για ποιο λόγο να το κάνεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Δεν θα μπορούσε να φέρει έναν προπονητή, και το λέω με την εξή. Άλλες οι συνθήκες τότε, άλλες οι συνθήκες τώρα μπορεί να σου πει κάποιος, ρε φίλε. Έτσι είναι. Εντάξει, οκ, δεν διαφωνώ. Αλλά πάνω κάτω και η ομάδα εκείνη και η ομάδα αυτή έχει τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά. Έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν, εάν υπήρχε ένας σωστός προπονητής, ο οποίος ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, και να ήταν και ξένος, δεν μας πειράζει, έτσι, να ήταν ξένος. Λοιπόν, είχε εργαστεί στο παρελθόν, νομίζω ότι τα πράγματα θα είχαν τελειώσει ήδη. Τώρα πραγματικά έχουμε μπει. Ωραία. Πες, κλείσε με αυτό, να πέσουμε και να σου κάνουμε. Ναι, έχουμε μπει, παιδί μου, σε έναν φαύλο κύκλο. Ψάχνουμε τον έναν, τραβάμε τον άλλον, ο άλλος δεν μας κάνει. Είναι ακριβώς, ο άλλος είναι φτηνός, αλλά στην ουσία δεν βλέπω να λύνει το θέμα. Δεν ξέρω. Πραγματικά, ωραία, θέλω μόνο. Ναι, πες μου. Είναι πολύ δύσκολη. Θέλω, επειδή είπες να κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει να πάμε και στο. Και στο διάλειμμα, έτσι. Ναι, λοιπόν, βέβαια. Θέλω να μου πεις, εντάξει, γιατί εκτός αν ήδη έχεις απαντήσει την ερώτηση, αν ο Χιμένεθ θεωρείς ότι είναι αυτό το όνομα, θέλω να μου πεις όνομα, ρε παιδί μου, γιατί έδωσες κάποια στοιχεία, είπες και εγώ συμφωνώ, γιατί η άποψή μου η ίδια ήταν ότι θέλω κάποιον ξένο ο οποίος ξέρει την ελληνική πραγματικότητα,
αν εσύ, ας πούμε, θέλεις τον Μανώλο Χιμένεφ, όχι ότι... Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Από αυτούς δηλαδή που έχουν δουλέψει, ότι θέλεις τον Χιμένεφ, έτσι. Εννοείται, ναι. Εννοείται, βεβαίως θα τον ήθελα. Τον Πογέτ δεν το θες, ας πούμε. Να μην έρθει, όχι ρε φίλε, υπάρχουν κι άλλοι, Πογέτ σου λέω. Ήβιτς, 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 Ήβιτς. Δεν ακούς, υπάρχουν κι άλλοι σου λέω, δεν είναι μόνο ο Χιμένεφ. Έβαλες εσύ κάποιους παραμέτρους που τους διαθέτουν αρκετοί προπονητές. Ακριβώς. Ναι. Η επιλογή, λέω, επαναλαμβάνω, να γίνει από αυτούς. Ναι, ρε φίλε, εσύ ποια θα ήταν η επιλογή σου, ερώτησα. Εσύ. Εγώ σε έλεγα, Μανώλο Χιμένεφ. Μανώλο Χιμένεφ, έμεινε, εντάξει. Μπας και πάρουμε κανένα κύπελο κιόλας. Με το Χιμένεφ έχει 0 στα 3. Έχει. Μπας και κάνει 1 στα 4. Και πρωτάθλημα πήρε ο άνθρωπος, έτσι. Και πρωτάθλημα πήρε, όντως. Εννοείται. Ωραία, κύριε Ποστμανίδη. Παρακαλώ, κύριε Ντρούλενγκ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας πήραμε. Τα σέβομαι, κύριε Ζάχομα. Σας πήραμε ένα τέταρτο από τον προσωπικό σας χρόνο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τίποτα, να είστε καλά, Ζάχομα. Να είστε καλά, φίλε. Για να είστε καλά, καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά. Ανοίγουμε τις γραμμές. Έχω εδώ και θεματάκια και από το φίλο τον Γιώργο τον Παναρέτου, το Μελισσοκόμο, το γνωστό, όπως ξέρετε. Ήθελα να το κάνω, Γιώργο, αυτό έτσι ένα. Θα έκανα ένα σχολιάκι που μου δίνει την assist πραγματικά για το βιβλίο του Μητρούδη. Έγραψε βιβλίο. Ο Μητρούδης, εντάξει, ναι, αποκάλυψε, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα, Χρήστο. Ευτυχώς δεν είμαστε τηλεοπτική εκπομπή να το να δείξεις. Και κάποια άλλα σχόλια, όπως και εδώ και του φίλου του Χρήστου. Όλα αυτά αμέσως μετά το διάλειμμα. Μείνετε στις θέσεις σας και φυσικά έχετε ανοιχτά τα ραδιόφωνά σας, γιατί θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε δυνατά, φυσικά με τη δική σας βοήθεια στο 2310-287-38. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4, Ζάχος Ντρούλινγκ και εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287-38, 6945-287-38. Έχουμε ήδη φίλους στην αναμονή. Θα διαβάσω όλα και θα σχολιάσω αυτά που μου στέλνετε. Έτσι, inbox. Πάμε όμως, πάντα οι ακροατές έχουν προτεραιότητα. Καλησπέρα στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, ο Μελισσοκόμος. Έλα ρε Γιώργη, έλα, τι γίνεται. Λέει καλά, ωραία, τι κάνουμε. Καλά φίλε μου, καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία ρε εσύ, αυτό ναι. Που συζητούσαμε με έναν άνθρωπο μου στη δουλειά, Αριανό. Τι. Με λέει θέλουμε, λέει, να αγιάσουμε, ναι. Και τρώμε, λέει, τα σκότια μας. Ναι. Εντάξει. Μεταξύ μας αυτό που κάνετε, ναι. Είναι ψιλοαπαράδεκτο τώρα να χάνεις μια ολόκληρη εβδομάδα για να βρεις προπονητή. Κοίτα, όταν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή όταν έχει ταβάνι στο οικονομικό, νομίζω ότι έχει μία λογική. Δηλαδή, αν είχαμε τα χρήματα, εφόσον ήταν ο πρώτος στόχος ο Γκούτι, όπως έτσι φαίνεται από τα ρεπορτάζ, αν είχαμε τα 850 και όχι 550 έτσι όπως φαίνεται, θα είχαμε τον Γκούτι προπονητή. Κατάλαβα. Έτσι, είναι καθαρά οικονομικό το πρόβλημα. Κατάλαβα. Εντάξει, τώρα να δούμε. Θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Σε δύο Κυριακές θα έχουμε και ωραία ίδρυκα. Βέβαια. Η άλλη εβδομάδα είναι ωραία εβδομάδα. Ναι, έχουμε ωραίο. Τώρα να δούμε. Εγώ την Κυριακή θα είμαι κάτω Αθήνα. Θα δω. Λογικά θα πάω και στο ΠΑΟΚ. Έχω μια δουλειά. Θα πάω και στο Ατρόμητο ΠΑΟΚ. Περάσω καμιά βόλτα. Στο γήπεδο με τίποτε φίλους να δω το μάτς. Βέβαια, γιατί να μην πας. Τώρα σε εμάς στη δικιά μας την περίπτωση και εμείς έχουμε αυτό το θέμα που λένε με τα financial fair play αυτά κτλ. Εγώ σαν λογιστής ξέρω ότι μεταξύ μας τα περισσότερα από αυτά είναι λογιστικά. Δηλαδή αν θέλουν μπορούν να τη βρουν την άκρη. Ναι. Αλλά τέλος πάντων αυτοί προφανώς δεν θέλουν να ανοιχτούν και πολύ. Τώρα το θέμα για τη δικιά μου την ομάδα είναι ότι έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και μέτρια να παίξει με το έτσι με το αλλιώς, επειδή είναι το δεύτερο φαβορί, θα το πάρει το μάτς. Δεν υπάρχουν εννοείς, δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλο σε ό,τι τέτοιο. Δεν υπάρχει άδικο, όπως δεν παλιά η μεσαία ομάδα η οποία πήγαινε στην έδρα και σκόνταυτες και φοβόσουνα και τα βέβαια, βέβαια και αυτό το περσινό μην το περιμένεις φέτος, δεν υπάρχει. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει. Έχω πει από την αρχή ότι δεν πρέπει με τίποτα, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε το περσινό. Ναι, ήταν ένα όνειρο το αίτητο θερινής νυχτός. Έτσι. Για να μην αρχίσω στην πρώτη ήττα και συγκρίνουμε με πέρσι. Δηλαδή θα γίνει ούτε Ρεάλ ξέρω εγώ δεν θα κάνει δύο αυτό χρόνια. Θα γίνει, να ξέρεις, δηλαδή. Εννοείται. Θα υπάρχει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό που μας βοηθάει αυτή τη στιγμή, όμως βοηθούσε πέρσι τον Ολυμπιακό, ας πούμε, ήταν ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός, ρε παιδάκι μου. Μα έτσι, μα αλλιώς, μα με κακό ποδόσφαιρο, περνούσαν οι ομάδες. Δεν είναι, δηλαδή πλέον ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος απέχουν αρκετά. Δηλαδή, απέχουν, ναι, εντάξει, αρκετά όχι, αλλά απέχουν. Εγώ πιστεύω ότι απέχουν αρκετά. Γενικότερα δηλαδή, σε όλα τα και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά απέχουν. Ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος. Ένα θέμα.
Τώρα ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εσείς έχετε μείνει πίσω. Ναι. Έχετε μείνει πίσω γιατί καλώς είναι κακή η ψυχολογία. Εντάξει, καλύπτεται το έδαφος, εννοείται. Καλά, για πρώτη εξάδα μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο. Ναι, αλλά μετά βλέπουμε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, μην ξεχνάς μακροχρόνια να βλέπεις ότι έχεις και ένα στόχο το κύπελο. Έτσι. Βέβαια. Εγώ γιατί για μένα, αφού ακούσει εκπομπές, ξέρεις ότι ναι. Το βάρος μου ήταν, είναι εκεί πέρα. Κατάλαβα. Κάτι τελευταίο για να κλείσω, γιατί με έβαλε ο πατέρας μου παραθέριζε και έμαθα ότι δεν θέλω να ανανεώσω στο μπάσκετ. Ναι. Και με έβαλε και ανανεώσαμε στο μπάσκετ. Μου είπε, λέει, όχι, λέει, ΠΑΟΚ είμαστε ναι. Και αφού δεν πήραμε διαρκεία στην μπάλα, δεν είχαμε λεφτά, να πάρουμε, λέει, στο μπάσκετ. Λέω, άντε, πόσο χρόνο ο πατέρας σου, αν επιτρέπετε? Ο πατέρας μου είναι 67. Α, εντάξει, ναι. 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 Και στο τέτοιο, στο μπάσκετ και στο τέτοιο πήγε, γιατί όπως την είπε η μάνα μου, λέει, άντε πάει να δεις τίποτα, λέει, γερός άνθρωπος. Ναι. Και στο βόλεϊ γυναικών πήρε διαρκεία. Καλά έκανε. Όχι, τε ρώτησα την ηλικία για να δω πόσο ήταν η πια αυτοκρατορία, πόσο χρονών ήταν. Δηλαδή ήταν στο γήπεδο. Ναι, τα έχει βιώσει. Αυτά έχει βιώσει. Και έχει φάει μεγάλες πίκες. Κατάλαβα. Εγώ απλά δεν πήγαινα σχολείο, εγώ την είχα βρει τη λύση. Δεν πήγαινα την άλλη μέρα σχολείο. Τι ήθελα να πω, εσείς τι κάνετε ρε στο μπάσκετ? Τα ίδια, σαν τον ΠΑΟΚ είναι και ο Άρης. Πάνω κάτω. Κατάλαβα. Ναι, απλά κατάλαβα. Ο Άρης είχε το θέμα το μπαν που φαίνεται ότι λύνεται, γιατί έχει υπογράψει ήδη με Αμερικανούς. Δηλαδή, αν δεν ήταν σχεδόν τελειωμένο ότι θα έρθει το μπαν, δεν θα μπορούσες να κλείσεις ούτε συμφωνήσεις ούτε τίποτα. Γιατί είστε... έχει πάρει πολύ θάρρος ο έτερος, ο τρίτος. Ναι, άκουγα εδώ και τον Γιώργο τον Ματζιού και εδώ κέρδισαν και σε ένα φιλικό και έχουν κάποιους καλούς παίκτες και ο Ηρακλής. Εντάξει, λογικό είναι, 8 χρόνια έχει εντάξει, να είναι στην Α1. Εντάξει. Να δουν πολλά εντάξει. Πράγματα. Και μην ξεχνάς πρώτες δύο αγωνιστικές. Πρώτη αγωνιστική παίζει Άρης ΠΑΟΚ στο Παλέ. Ναι, και ναι. Δεύτερη παίζει Ηρακλής Άρης. Και ενδιάμεσα Άρης Ηρακλής στο κύπελο. Το κύπελο. Αυτό είναι. Α, έχει μια εβδομάδα. Έχει ψωμί. Λοιπόν, έχει. Κλείνω να αφήσω και άλλους να μιλήσουν και να σε καλά. Θα το πω. Ναι, ήδη το σχολιάσαμε. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα, μεγάλε, τι έγινε. Καλώς τον Ηγεσίνιο. Τι λέει, φίλε. Καλά, φίλε, εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Καλά πάμε. Άκου, σε ακούμε. Εντάξει, τώρα τι, μιλάτε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ποιο Παναθηναϊκό, δηλαδή τι θες και προπονητή για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό? Ο Παναθηναϊκός, ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση, εντάξει. Ποιο Παναθηναϊκό, ρε, τα τελευταία... Υπάρχει στην Αλφα Εθνική τώρα με ενέσεις τον κράτησαν τώρα, άσε τώρα. Και πολύ εντάξει. Το είναι που παίζει στην Αλφα Εθνική. Εντάξει. Τεράστιο όνομα ο Παναθηναϊκός, αλλά... Πανιόνιος Λάρισα, γράφε. Λέγε, τι? Πανιόνιος Λάρισα διπλό. Πανιόνιος Λάρισα διπλό, γράφω, παίρνει. Από εδώ μέχρι τη Ζιμπάμπουε. Πανιόνιος Λάρισα διπλό. Λέγε. Ναι. Άρης Παναθηναϊκός 3-0, άσο. 3-0, ακριβές θα το παίξω 3-0. Ακριβές κόρ. Όχι 3-0, 3-0 είναι 3-1 ρε φίλε. 3-0. Α, μην φάμε και γκολ. Ναι. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ, άσο. Άσο. Με λίγο χ. Με λίγο, πόσο λίγο είναι αυτό το λίγο? Πολύ λίγο. Δηλαδή πολύ τι, 80-20-0. Κάπου εκεί. 0 για το διπλό. Δεν υπάρχει, ξέχασε. Δεν υπάρχει. Αυτά που λες ηγεσία, άμα βγει 3-0-3-1, ο Άρης, άσο Ατρόμητος και τι είπες, διπλό, τέτοιο, κάτσε να σου κάνω ένα πολύ μικρό, 5-75, αυτά έτσι ένα πολύ, ωραία, πολύ πρόχειρο υπολογισμό σου κάνω, είναι 200 συντελεστή. Λοιπόν, θα το βάλουμε μαζί. Θα το βάλουμε, κατάλαβα. Και βάλει και μένα μέσα. Κατάλαβα, 0-2 ΠΑΟΚ θα είναι στο 8, πώς θα το βάλουμε άσο. Όχι, ξέχασε το. Ναι, δεν είναι ναι. Πιο διπλό, ρε. Όχι, Πού διπλό, ρε. Καταρχάς έγινε ομάδα του Ολυμπιακού πλέον. Πάμε, ο Ατρόμητος, λες, ναι, ναι. Εντάξει, και επειδή έγινε, τι σημαίνει, θα κερδίσει δηλαδή. Τι είναι αυτό, λέει, το κατάλαβα. Ποιος. Επειδή δηλαδή άλλαξε στρατόπεδο, τι θα γίνει τώρα, θα κερδίσει 1000%. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Α, αίμα κι άμμος, για να το δούμε το αίμα κι άμμος. Κάτι άλλο όμως ήθελες νομίζω να μου πεις. Αν πάρει το χ, είναι ευχαριστημένος. Εντάξει, ρε φίλε, μάτς είναι, ανοιχτό είναι το μάτς. Εντάξει. Για λέγε. Το άλλο που ήθελες να πεις. Εντάξει, και από εκεί και πέρα μετά είναι και το VAR. Το VAR. Κάτι μου λες για το VAR. Για πες το μας. Αυτό πάνε να το κάνουν στα κεντρικά. Δηλαδή να παίρνουν την εικόνα από εδώ και να πηγαίνουν κάτω σε μαγείρεμα να γίνει κάτι. Έτσι γίνεται στη Γερμανία. Έλεγχος... Δεν υπάρχουν βανάκια έξω από το γήπεδο. Στη Γερμανία. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό. Άλλο Γερμανία όμως, άλλο Ελλάδα. Αυτό είναι άλλο τώρα. Πάμε στο άλλο. Ωραία. Ναι, γιατί εδώ διαβάζω, μου δίνει σας, περίμενε λίγο, λέει ο Φωτιάς, πω ρε φίλε, επίθετο και αυτό για διαιτητή, ο διαιτητής που μας φυρίζει την Κυριακή 9.30 ώρα, για λέγεται Λάβρο, 3-0. Φωτιάς, περίμενε, Φωτιάς, δηλαδή, Τόλης φίλε, άστο, Τόλης να γίνει θεός. Ποιος Τόλης? Α, Τερζής. Λοιπόν, όπως Τόλης. Άκου, είναι συνδέσμου Πέλλας.
Πέλλας. Πέλλας, της κατακίτρινης Εδέσης, λέω εγώ. Λοιπόν, δικό μας παιδί. Ναι, έχει μία από φάτσα, δεν μας φαίνεται, δεν μου φαίνεται για Αριανός, ας πω την αλήθεια. Λοιπόν, φωτιάς, άκου επίθετο, φωτιάς. Εντάξει, καλά, παίξε μπάλα ποιος διαιτητής, στο 90 ο άλλος κοιμήθηκε στο βάρ, δεν σου έδωσε το πέναλτι, 3 βαθμούς θα έχεις. Καλά, καλά. Ωραία, περίμενα να σου πάω αυτό που είπες, ρε άνθρωπε. Και στο βάρ θα βρίσκονται Παπαπέτρου και Σαμοήλης Αθηνών και οι δύο. Ωραία, υπέροχα. Υπέροχα. Πίσω μην κοιμηθούν σαν τον Τζίλο, μην κοιμηθούν και δεν δουν τη φάση. Υπέροχα. Τα πιτόγερα, μην πέσει τίποτα λάθη στο κομπιούτερ. Κοίταξε να δεις. Ναι. Και κολλάει το βάρε. Η Παναθηναϊκή, εντάξει, ευκαιρία είναι. Ναι. Αν δερθεί ο Τράκης με τον Αφρακούζο, θα γίνει χαήρηση. Βρε, για το βάρ, κολλάει το βάρ ή δεν κολλάει. Κοίταξε, αν κολλήσει, ναι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να κολλήσει σε κάνα πέναλτι που είναι να μας δώσουν, δεν πειράζει. Αν είναι στο 40, ναι, τι θα δεν πειράζει. Το συνεχίσουμε το μάτς και στο 90, εκεί που είναι 2-0, να παίξουμε και τη φάση του 40, ξέρω εγώ. Είναι πέναλτι. Ωραία. Να βαρέσουμε και το πέναλτι, να γίνει το 3-0 και αντίγεια. Καταρχήν για να δεις, ρε φίλε, τι δουλειά του ποδαριού, βλέπεις εσύ. Και στην Ιταλία το βάρ πώς είναι, πρέπει να είναι κομπιούτερ οθόνη. Λοιπόν, αυτοί τι βάλανε, κάτι τηλεορασίτσες του Κοτσόβολου με μία, και στο Χαρλάου έτσι είναι, με ένα ξύλινο από πάνω άμα βρέχει να μην πέφτει το νερό. Δηλαδή, πιστεύω στο IKEA αυτό κάνει 25 ευρώ άμα πας να το πάρεις, να το στήσεις. Τι αστείο είναι, ρε άνθρωπε. Τι αστείο. Και στήκησε, λέει, αυτό 10 εκατομμύρια ευρώ. Πώς στήκησε αυτό 10 εκατομμύρια ευρώ, ρε φίλε, το βάρ λέει στήκησε 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι τηλεοράσεις έχουν 80 ευρώ η μία, το ξύλο καμιά 15 με 20 ευρώ 100, δηλαδή ρε φίλε, το αποδόμηση, λέω ψέματα, δες στην Ιταλία πώς πάει ο διαιτητής, τι έχει εκεί και δες στην Ελλάδα, στο Χαρλάο δες, αν μην νομίζω κοροϊδεύω άλλο. Θέατρο σκιών, φίλε, δεν το πέφτει. Για γέλια και για κλάματα είναι η άνθρωπη. Για γέλια τώρα. Ναι. Πεθάνουμε τώρα μέσα στο γήπεδο τώρα, δεν υπάρχει. Για να δούμε. Άσο είπες, άσο εύκολο από ό,τι κατάλαβα. Έτσι είπες. Ναι. Άσο, Άρης, Άρης. Ποιος προπονητής, δεν χρειαζόμαστε προπονητή. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι θα το πάρουν οι παίχτες έτσι μαζί με τον Ντόλε και τελείωσε το πανηγύρι. Τον βλέπεις τον Ντόλε να κάθεται. Τον Ντόλε και πάμε με τον Ντόλε στο επόμενο μάτς και συνεχίζουμε. Ένα διπλό και εκεί και μένει ο Ντόλε, τελείωσε. Και τελείωσε. Το σηκώνει και το κύπελο μετά και ποιος τον κουνάει τον Ντόλε. Μετά θα δούμε. Τι θα δούμε, ρε φίλε. Καλά, θα κερδίσει την Τούμπα και δεν μπορεί να πάρει κύπελο. Σε παρακαλώ. Θα δούμε. Δεν τον κουνάει κανείς μετά τον Ντόλε. Τελείωσε. Τώρα να πάρεις τον Παναθηναϊκό τώρα. Ποιον Παναθηναϊκό δηλαδή. Καλά, σίγουρο μου είπες. Τώρα άσε να πάρεις, μου λες. Σίγουρο. Σίγουρο είναι, ρε φίλε, αλλά κάτσε να το δούμε κιόλας. Άντε, να το δούμε. Θα το βάλω. Ποιον Παναθηναϊκό τώρα. Έλεος. Στα επίσημα θα είσαι, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Εμείς δεν μπορούμε στα επίσημα. Εντάξει, είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Όλα καλά. Να είσαι καλά, κύριε Γεσία. Έτσι το βλέπω. Και το είπες 200, ωραία, πάμε να το παίξω κάθε καρά και θα βγάλουμε και ένα. Βγάζεις και 2.000. Okay. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε μου. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ήθελα να συγχαρώ, κύριε Ζάχο, για τη χθεσινή σου παρουσία στη Ζούγκλα. Ναι. Την μεστή παρουσία με επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Και όχι με κραυγές. Πάντα νομίζω ότι όταν βγαίνω ιδιαίτερα και σε εκπομπές μόνο με επιχειρήματα και εδώ πέρα αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα. Ναι. Νομίζω το καταφέρνω τώρα ο κόσμος κρίνει. Ναι. Γι' αυτό ο Τάσος είναι εκεί. Ο Τάσος όχι, έχει μια υποχρέωση οικογενειακή και λείπει. Τον έβγαλα στην αρχή, μισή ώριτσα. Σε ακούμε, κύριε Κώστα. Επειδή είμαστε επειδή όλοι είναι οπαδοί της Νίκης. Ο Έλληνας έτσι είναι, ναι. Και την μία Κυριακή αποθεώνει και την άλλη αποδοκιμάζει. Έτσι είμαστε. Εδώ έχουν μπερδέψει το θέλω με τον μπορώ. Για ποιους μιλάτε όμως? Γενικά. Βγαίνει ο άλλος λέει 3-0. Ναι, εντάξει. Πώς 3-0. Δύσκολο είναι. Το θέλω του είναι, αυτό έχετε δίκιο. Είναι το θέλω του. Εντάξει. Ναι. Μακάρι. 3-0. Και ο άλλος βγήκε και ακύρωσε τον προπονητή. Εάν θέλουν, λέει, οι παίκτες να το πάρουν, οι άλλοι αντίπαλοι δεν θέλουν. Και άλλοι θέλουν, φυσικά.
Τι θα πει, όλοι θέλουν το ίδιο. Και τι ακυρώνει στον προπονητή και λες ο προπονητής δεν θα παίξει ρόλο. Μα ο προπονητής είναι το α και το ω. Ναι, εννοούσε τώρα από αυτό που κατάλαβα ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι, δηλαδή σε σχέση με το όνομά του είναι σε αγωνιστικά κακά χάλια, θεωρεί ότι δεν χρειάζεται προπονητής. Εντάξει, λίγο το γεσίας είναι εκεί. Είναι... Εγώ λέω ότι κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Ναι. Και αυτό σε κακά χάλια από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να ανατραπεί. Ωραία. Είδαμε την Κυριακή κοντή γιορτή, κύριε Κώστα. Έτσι λέει. Έτσι λέει η δική μου εμπειρία. Καλά, είναι δύσκολο παιχνίδι. Για το Άρης Παναθηναϊκός που λέμε πάρα πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες. 3-0 το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι και 4 να λήξει. Το θέλω μας είναι αυτό. Όπως είπατε, είναι το θέλω μας. Μακάρι. Ακριβώς. Για να δούμε. Και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Ζάχο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Υγεία να υπάρχει. Υγεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Ή έχουμε γραμμή ή όχι, μήπως ξέχασα κανένα. Αμέσως μετά θα διαβάσω τα μηνύματα σχολιάς εδώ και του Παρασκευά και του Χρήστου, δεν σας ξέχασα, και του Γιώργου που, για το βιβλίο του Θεόφιλου Μητρούδη, που υπάρχουν κάποια previews έτσι μέσα. Να τα πω τώρα. Εντάξει, να τα διαβάσω τώρα, καλά λες. Λοιπόν, για το μήνυμα του Παρασκευά, ένα λεπτό που με ρωτάει Ζάχο, ποια είναι η άποψή σου, ρε φίλε, πες μου, λέει, για Ντουάρτε. Αν θες σχολίασε, γιατί. Είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους μας παίκτες και μου θυμίζει, λέει, ο Παρασκευάς Τσιμπούρ. Παρασκευά, καταρχήν, το Τσιμπούρ, νομίζω είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Το Τσιμπούρ, τις ικανότητες του τις ξέραμε όταν ήρθε στον Άρη. Άσχετα αν ήρθε σε μεγαλύτερη ηλικία, με κάποιες παραμέτρους διαφορετικές. Αλλά τις ικανότητες του τις ξέρουμε, τις ξέραμε όταν ήρθε στον Άρη. Του Ντουάρτε δεν τις ξέρουμε. Υπάρχουν βέβαια πολύ καλές, ας το πούμε έτσι, συστατικές επιστολές, αλλά στο γήπεδο δεν τον έχουμε δει ακόμη. Εγώ αυτό που σχολίασα, και αν δεν δω στο γήπεδο, εγώ αυτά, είναι χοντρός, είναι αδύνατος, είναι αυτά, τα ακούω, τα παίρνω υπόψη, αλλά δευτεροτρίτα. Στο γήπεδο τι θα μου δείξει. Υπάρχουν χοντροί που δεν είναι χοντρός για μένα, που παίζουν καλύτερα και από αδύνατους, εντάξει. Και ο Μπίσερβας χοντρός δείχνει, ο Μπίσερβας του ΠΑΟΚ. Είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ για μένα. Λοιπόν, αλλά αυτό που ήθελα να σχολιάσω και το σχολίασα πριν δύο μέρες είναι αυτό που είπε ο Τερζής για τον Ντουάρτε. Μόλις τελείωσε και εκείνη τη μέρα το σχολίασα γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο ο προπονητής του Άρη να λέει. Με το που τελείωσε ο Φιλικό, άκου τι είπε, Χρήστο. Εμείς λέει προσπαθούμε, το έχω, γιατί τη βρήκα την συνέντευξη μετά το τέλος του παιχνιδιού στην Ευκαρπία. Εμείς προσπαθούμε να τον εντάξουμε στην ομάδα. Θα πρέπει να δείξει και αυτό το ανάλογο ενδιαφέρον, είπε ο προπονητής. Δεν το είπα εγώ. Άρα τι λέει, ότι δεν δείχνει ενδιαφέρον. Κατάλαβες, Παρασκευέα. Το ξαναδιαβάζω. Εμείς προσπαθούμε να τον εντάξουμε στην ομάδα. Θα πρέπει όμως να δείξει και αυτό το ανάλογο ενδιαφέρον. Είναι μεταγραφή που κόστησε και περιμένουμε πολλά από αυτόν. Να δείξει και αυτό τον άλλο. Άρα τον δίνει στεγνά ότι δεν δείχνει ενδιαφέρον. Αν δεν δείχνει ενδιαφέρον, καλό θα είναι να αφήσει την ομάδα. Δεν έχει τόσο πρόβλημα ο Άρης εκεί πέρα. Γιατί νομίζω ασβέστη παίζει ο Μέσχε. Τουλάχιστον τα βιντεάκια που βλέπαμε, ασβέστη έπαιζε. Στον ασβέστη έχουμε πολλούς ασβεστάδες. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, κάτσε λίγο και ένα ακόμη μήνυμα και πάμε στο διάλειμμα, ρε φίλε, και μετά του για τον Θεόφιλο Μητρούδη. Α, αυτό ήταν στην αρχή όταν ήταν και ο Σόρι, ρε Χρήστο. Πέσαν τα τηλέφωνα, πέσανε οι φίλοι. Με τους Φενταγίδες. Α, ήταν αυτό το ότι οι Αριανοί ήταν πέρσι, ενώ οι Παοξίδες όχι στον Ατρόμητο, κάτι τέτοιο. Και εμείς δεν ήμασταν, γιατί το θυμήθηκα μετά, φίλτατε. Δεν ήμασταν στην Κερκίδα το φιλοξενούμενο. Ήταν κάποιοι που πήγαν μεμονωμένοι και μετά κάνανε έναν πυρήνα 100 ανθρώπων. Δεν πήραμε και μυστήρια. Το θυμάμαι αυτό. Εμείς με τους Φενταγίδες έχουμε καλές σχέσεις. Όπως οι Οφιτζίδες δίνουν εισιτήρια μόνο στους Παοξίδες και όχι σε εμάς. Και αυτό δεδομένο είναι. Και ο Όφι δίνει σε όποιον θέλει εισιτήρια. Ούτε στον Άρη έδωσε πέρσι. Στους Παοξίδες έδωσε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πω και για Μητρούδη, κύριε Χρήστο μας. Και να πάμε. Έχω και Μητρούδη. Κάτσε λίγο να το λέω αυτό το θεματάκι. Το έστειλα. Α, έχει βγάλει και μου το έστειλε ο μέλος ο κόμμας, ο Γιώργης. Έχει βγάλει ο κύριος Θεόφιλος Μητρούδης ένα βιβλίο που λέγεται «Η αυτοκρατορία, η άνδος και η πτώση από την πίσω πλευρά του φεγγαριού». Του Θεόφιλου Μητρούδη, ο οποίος, μην ξεχνάμε, διετέλεσε πρόεδρος του Άρη, του μπασκετικού Άρη, έτσι.
αλλά ήταν και στη διοίκηση επί αυτοκρατορίας, ήταν μέσα στη διοίκηση. Ο άνθρωπος που εκτός από πρόεδρος του Κιντρινόμαυρο 92-94 υπήρξε για μια δεκαετία 1984-94 μάρτυρας και συντελεστής στη δημιουργία και στη διάλυση αυτοκρατορίας με πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταγραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη, Ρόι Τάρπλεϊ και στην αποχώρηση του Νίκου Γκάλη και λοιπόν. Εγώ τι να σχολιάσω τώρα. Έχει ένα-δύο περιστατικά και μάλιστα και τα δύο είναι από τον τελικό, το χαμένο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε αυτό που βάρισε ο Γκάλης 33 ή 34 βολές, αν θυμάμαι καλά. Ένα που χτύπησε, λέει, το Γιαννάκη, ένα κέρμα, του δέσαν το κεφάλι. Εγώ του είπα, κατέβηκα κάτω και του είπα να σταματήσουμε και αυτός είπε όχι, θα παίξουμε μέχρι το τέλος. Και ένα αυτό το άλλο που θέλω να σχολιάσω, το φρένο, λέει, άκου λίγο Χρήστο, το φρένο του Γιώργου Βασιλακόπουλου στην αρχική του απόφαση να αποχωρήσει από εκείνο το παιχνίδι. Ο Γκάλης ανέπνεε και οι διαιτητές, λέει, σφύριζαν φάουλ. Τα λέει μέσα στο βιβλίο του ο κύριος Μητρούδης, έτσι. Το πήγαιναν εκεί που ήθελαν οι διαιτητές στο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του αγώνα σηκώθηκα από τη θέση μου και ετοιμάστηκα να κατέβω στο γήπεδο για να πάρει την ομάδα, εννοεί. Στο μυαλό μου είχα να πάρω την ομάδα και να φύγω. Είδου. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος που με παρακολουθούσε, εδώ είναι το ωραίο, με είδε να κατεβαίνω τα σκαλοπάτια και μου φώναξε δυνατά. Θεόφιλε, πού πας, κάτσε κάτω. Του είπε. Και φυσικά κάτσε κάτω ο Θεόφιλος. Άκου τι λέει. Ο Γιώργος άστραψε και βρόντιξε. Έκανα πίσω. Δηλαδή, ο πρόεδρος ήθελε να πάει να πάρει την ομάδα, τον είπε ο Βασιλακόπουλος κάτσε και πήγε έκατσε. Τι να σχολιάσω τώρα, εγώ δεν θέλω και σχολιασμό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά ήταν δύο previews από το βιβλίο του κυρίου Μητρούδη. Δεν σας κρύβω ότι θα μπω στον πειρασμό να το πάρω και να το διαβάσω και θα έχω μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη αργότερα. Λοιπόν, πες μου. Πάμε στο διάλειμμα τότε. Πάμε στο τελευταίο αμέσως μετά. Το 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Για κάνα τεταρτάκι θα είναι ανοιχτό με τις δικές σας απόψεις στον αέρα της πόλης. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτας. Το Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ. Χρήστος και όσοι στην ηχοληψία. Ξέχασα να το πω. Συγγνώμη, Χρήστο. Τι βλέπω, παρατέταρτο. Έχουμε ένα τέταρτο γεμάτο για το 23-10-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε, αν θα έχουμε γραμμή, να φιλοσοφήσω λίγο, να κουτσομπολέψω και τα λοιπά εδώ, από ό,τι αλλιεύσω από το διαδίκτυο. Έχασε η Dream Team, που μόνο Dream Team δεν είναι, από τους, συγγνώμη, εγώ πότε μιλάω, Γιουγκοσλάβους θέλω να τους πω, εντάξει, από τους Σέρβους, δεν είναι Γιουγκοσλάβοι, Σέρβους. Αν και το είδες το μάτς καθόλου, Χρήστο, το πρώτο δεκάλεπτο είδες πόσο ήταν, 32-7, έβαλαν 7 πόντι, βέβαια στο δεύτερο δεκάλεπτο έγινε κάτι ανάλογο, τέλος πάντων στο τέλος κέρδισαν οι... και 33-12 υπέρ των Αμερικανών το δεύτερο, μετά τους φτάσανε, τους κοντέψαν στο καλάθι, τέλος πάντων κέρδισαν οι Γιούγκοι, πάλι θα το έλεγα, οι Σέρβοι, και θα παίξουν για την πέμπτη θέση. Και τι διαβάζω εδώ, θα τερματίσουν στη χειρότερη θέση της ιστορίας του στο παγκόσμιο ΗΠΑ. Καλά, τότε στην Αργεντινή έκτη είχαν βγει, για να δω. Ναι, έκτη είχαν βγει. Έκτη είχαν βγει το 2002. Χάλκινο μετάλλιο το 6, το 10. Ναι, εγώ που είπα Αργεντινή είπα. Αργεντινή είπα, ε. Ναι, που είχε γίνει. Ινδιανάπολη, που είχε γίνει. Ινδιανάπολη, καλά το θυμάμαι. Ναι, είπα Αργεντινή, γιατί η Αργεντινή τους είχε κερδίσει. Χάλκινο μετάλλιο το 6, το 10 χρυσό, το 14 χρυσό και το 19 θα παίξουν για την 7η-8η θέση με τους Πολωνούς, νομίζω, κέρδισαν οι Τσέχοι στο άλλο παιχνίδι. Εντάξει, και πολλοί τους ήταν εκεί, ήταν πρώτο φαβορί, ρε φίλε, πρώτο φαβορί αυτή και δεύτερο φυσικά και ποντάραμε και εμείς στους Γιούγκους. Έφαγα παπά κι εγώ, πάλι Γιούγκους. Έφαγα παπά από τους Γιούγκους, Γιούγκους θα τους λέω. Έφαγα παπά από αυτούς εδώ. Λοιπόν, ανανέωσε με την Arsenal ο Willock. Νοσοκομείο η Real, τραυματίστηκε και ο Modric, μεγάλη απώλεια. Δεν έκανα κακό επίτηδε ο Σαλάχ. Αυτό σίγουρα θα το λέει της Real, δεν είμαι σίγουρος ήμουνα. Ο Σέρχιο Ράμος, καλά, συγκινηθήκαμε. Πάμε λίγο στα ελληνικά. Πού είναι το ρε παιδιά. Φύγε από εδώ ρε, κλείσε εσύ. Close at. Ωραία. Ο Ατρόμητος που τώρα ήθελα να το πω και όταν μιλούσα με τον Τάσο, παίρνει τον Γκάλο. Τον Γκάλο παίρνει τη ΣΑΕΚ. Εντάξει, δεν είναι και ο top παίκτη, αλλά μια πάρα πολύ καλή λύση ο Γκάλο. Έτσι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, παίρνει Γκάλο ο Ατρόμητος, να το. Για τον Άρη είπαμε, ο Κουρμπέλης είναι εκτός, είχε φάει και κόκκινη βέβαια με τον Όφη, αλλά έχει και ένα τραυματισμό, έτσι κι άλλως δεν θα έπαιζε.
Για Ολυμπιακό τι λέει, εδώ επέστρεψα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, Μεριά και Μάρκοβιτς. ΠΑΟΚ, Βιερίνια, το live story του αρχηγού του ΠΑΟΚ. Ναι, Αστέρας Τρίπολης, η άτυχη διακοπή του Σεπτεμβρίου κτλ. Καραπαπάς, είναι λάθος όλο το σύστημα VAR, ήρθαν να μας δείξουν με χαλασμένο λάπτοπ. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως, που κολλάνε τα λάπτοπ και είναι της πλάκας στο VAR, 10 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, στην υγεία των κορόιδων. Οι διαιτές τρεις αγωνιστικές, για να τους δούμε λίγο αυτό, τη Super League, είπαμε μόνο για Άρη. Ένα λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, αυτό που είπε και ο Τάσος. Τζοβάρας, Κωνσταντόπουλος, Καλύβας. Όφι Πανετολικός, Καραντώνης. Ολυμπιακός Βόλος, Φωτιάδης. Ποιος Φωτιάδης, ο τραγουδιστής, όχι. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης, Τσαμούρης. Με τον Τζαμούρη. ΑΕΚ Λαμία, Μανούχος. Του Μαλούχο, ξέρω τον ηθοποιό, όχι. Πανιόνιος Λάρισα Παπαδόπουλος και Άρης Παναθηναϊκός Φωτιάς. Φωτιά που έλεγε και η Βύση. Ναι. Δεν βλέπω τίποτα διαφορετικό εδώ πέρα. Η πρωινή προπόνηση για Άρη συμμετείχε και ο Ροζ, γύρισε από την εθνική της χώρας του. Είχε παίξει τότε, είχε παίξει δεξοφιλικό, τέτοιο, ούτε ξέρω, μην σας λέω και ψέματα. Και η ατάκα του Πόποβιτς, τον προπονητή της, δεν θέλω να λέω το όνομά του, του προπονητή της Ιουγκοσλαβίας, της Σερβίας. Είμαστε ένα γκρουπ από fucking losers, του είπε. Χαριτολογώντας βέβαια, έτσι. Ο Γκρέκ Πόποβιτς δεν κάνει την αίσθηση του χιούμορ παρά τα αρνητικά αποτελέσματα της Team USA και στη συνάντησή του με τον Σάσα Τζόρτζεβιτς μοιράστηκε μια ξεχωριστή ατάκα. Είναι αυτό γιατί είπε πριν, ήταν τα δύο πρώτα φαβορί αυτοί οι δύο, και είπε ο προπονητής της Ιουγκοσλαβίας, ο Τζόρτζεβιτς, είπε ότι αν παίξουμε με την Αμερική, ο Θεός μαζί τους. Μπράβο του, ρε φίλε. Προφανώς ήξερε ότι θα έρθουν τα λιμά λογικά των Αμερικάνων για να κάνουν μια τέτοια δήλωση, γιατί αν ερχόταν η κανονική, δεν θα προλάβαινες να κάνεις έντρα. Και τι, υπάρχει μια φιλική και έντιμη σχέση μεταξύ μας, είπαν. Οι Αμερικανοί αντιμετώπισαν εθνική Σερβία στον πρώτο αγώνα κατά 5 και 8 κτλ. Ο Πόποβιτς πάντως να μην ξεχνά την ατάκα του Τζόρτζεβιτς για το Θεό που θα χρειαστούν οι Αμερικάνοι και να επιβεβαιώνει πως έχει απόλυτη αίσθηση του χιούμορ. Μου είπε ευγενικά, είχες δίκιο, είμαστε ένα γκρουπ από fucking losers. Ξεκινήσαμε έτοιμοι για να κατακτήσουμε κάτι και τώρα κοίτα που παίζουμε. Και είχε δίκιο, υπάρχει μια φιλική και έτοιμη σχέση μεταξύ μας, ανέφερε σχετικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός που μετράει, λέω εγώ, χωρίς να είμαι ούτε Ιουγκοσλάβος, ούτε να έχω καμία σχέση. Πάλι Ιουγκοσλάβος, όλοι Ιουγκοσλάβος, τι να κάνουμε. Ιουγκοσλαβία τη μάθαμε εμείς. Λέω ότι μετράει μέρες στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας ο συγκεκριμένος. Αυτά. Ο Μπαμπεγιάνγκ ζει για να σκοράρει όπως ο Ρονάλντο. Καλά. Δεν ξεχνάτε, θα τερματίσω σε χειρότερη θέση. Τα είπαμε αυτά. Ωραία. Η πρώτη. Ξέσπασε ο Τσιτσιπάς. Γιατί ξέσπασε? Δεν μας ενδιαφέρει ούτε τον Αδάλ τι έκανε. Αυτό μας ενδιαφέρει όμως. Κάτσε ρε φίλε. Υπογράφει νέο συμβόλαιο. Χριστό. Είναι αυτό που λέμε. Δεν έχουμε τέτοιο και θέλουμε. Ναι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Έσυ ο τέλος αναμένεται να έχει υπόθεση του Ντεχεία για τη Μάντσεστερ σύμφωνα με την Guardian. Απέτησε συμβόλαιο Πογκμπά. Αυτό που τον έβαλε τρία γκολ ο Λαζαρίδης και ο τέτοιος. Αυτός εδώ. Είναι καλός τερματοφύλακας, για μένα δεν είναι από τους top. Για μένα, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Αλλά δυστυχώς η άμυνα της Μάντσεστερ δεν είναι στο σημείο που να μπορεί να δείχνει και περισσότερο έτσι τα προσόντα του. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο Ντεχεία έχει προταθεί μια νέα συμφωνία ύψους 324.000 ευρώ την εβδομάδα. 324.000 ευρώ την εβδομάδα παίρνει. Δηλαδή τα ίδια χρήματα που κερδίζει ο Γάλλος Πολ Πογκμπά. Είδες που στο είπα, που τελικά παρέμεινε σκότεινος διαβόλος, ο μαύρος φορτούνης. Ο Ισπανός θερματοφύλακας, ο οποίος θεωρείται από τους καλύτερους στον κόσμο, έχει πανελειμμένες συμπεριφορές στον κατάλογο των υποπαραχώρησης παικτών της Μάντσεστερ. Όλο φεύγει αυτός και όλο εκεί πέρα είναι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο? Σιγά σιγά για να τα μαζεύουμε. Ένα λεπτό, να διαβάσουμε αυτό το. Τι είναι αυτό, φίλε. Ο φίλος ο Στέλιος μας στέλνει: καλησπέρα Ζάχο, είμαι σύμφωνος με η ηγεσία. Δεν χρειάζεται να έχει τον νέο προπονητή. Με ΠΑΟ, μόνο ο ποδοσφαιρικός εγωισμός των παικτών μας θέλει και θα κερδίσουμε. Ο ΠΑΟ κρατάει μια
ο Παναθηναϊκός με τον ΟΠΑ κρατάει μια καυτή πατάτα, μην δώσουν δικαίωμα να την πετάξει εμάς. Καλά κάνουν οι υπεύθυνοι και κοιτάνε όλες τις παραμέτρους για τον νέο προπονητή, γιατί δεν μπορούμε να ξαναλλάξουμε προπονητή. Δεν γίνεται. Η δική μου άποψη είναι ότι θα ήθελα τον Κάναντι. Που... Ναι, ο Κάναντι όμως δυστυχώς έχει ομάδα στη Γερμανία. Δεν είναι ο Κάναντι Χρήστο, η Αύστρια, η Γερμανία. Που τον πρώην προπονητή του κέρδισε δύο φορές και έδειξε ότι είναι καλύτερος του. Ο Ατρόμητος μας έδειξε καλή μπάλα στη σεζόν. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Σίγουρα ο Κάναντι, δύο χρονιές ήταν στον Ατρόμητο, έδειξε έργο. Βέβαια εδώ πάντα και για ποδοσφαιριστή νομίζω ισχύει το ίδιο και για προπονητή. Για μένα, έτσι, για τη δική μου λογική. Πάντα. Υποπίεση φαίνονται, ο καλός φαίνεται υποπίεση αν είναι καλύτερος ή λιγότερο καλός. Και ο ποδοσφαιριστής και ο προπονητής. Ο Κάναντι τώρα στον Ατρόμητο, ό,τι και να έβγαινε φίλε μου. Δηλαδή βγήκε ο Ατρόμητος τέταρτος, όντως έπαιξε καλή μπάλα, βέβαια με δανεικούς και έτσι. Αλλά θα μου πεις, αυτά τα υλικά είχε, αυτά χρησιμοποίησε. Δεν είχε πίεση όμως. Δηλαδή ο και δεύτερος να έβγαινε και δέκατος να έβγαινε ο Ατρόμητος, δεν θα έλεγε κανένας τον Κάναντι. Ρε Κάναντι, έλα εδώ πέρα ρε φίλε, δέκατη βγήκαμε ενώ έπρεπε να βγούμε Ευρώπη. Θα τον έλεγε ο Σπανός και τίποτα τέτοιο. Στον Άρη άμα έρθει ο Κάναντι, πρέπει μήνυμου να βγει Ευρώπη. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι άμα ερχόταν θα είχε αποτύχει. Λέω ότι πάντα αυτός, το πόσο καλός είναι κάποιος, φαίνεται το πώς λειτουργεί η υποπίεση. Και εσύ στη δουλειά σου. Και εγώ εδώ, ή στην πρωινή μου τη δουλειά. Όταν υπάρχει πίεση, εκεί φαίνεται το πόσο καλός είσαι. Αν είσαι απλά καλός, ή αν είσαι πολύ καλός, ή αν είσαι παικταράς, ας πούμε, ή προπονητάρας, ας το πούμε έτσι λίγο λαϊκά. Εκεί φαίνεται, υποπίεση. Ο Κάναντι δεν είχε καμία πίεση στον Ατρόμητο του αποτελέσματος. Και ίσως γι' αυτό να φάνηκε και η δουλειά του, λέω εγώ. Έτσι, δεν λέω ότι δεν έκανε δουλειά, προς Θεού. Αλλά ίσως να ήταν ένας από τους κύριους λόγους που φάνηκε και η δουλειά του στον Ατρόμητο. Εντάξει, άμα ερχόταν στον Άρη, έχουμε πολλά παραδείγματα και παιχτών και προπονητών. Έτσι, που όταν πάνε σε μεγαλύτερο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκεί που υπάρχει το πρέπει, δεν τα καταφέρουν. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Τι βλέπω εδώ, σήμερα τα είπαμε αυτά. Ναι, ωραία. Τι λέει αυτό. Ναι, εντάξει. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, να διαβάσω σιγά σιγά τους υποστηρικτές και αν έχουμε κάνα τελευταίο μήνυμα, Χρήστο. Και να χαιρετήσουμε, να δώσουμε και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο που είναι και αυτός μόνο σήμερα, ο Νικολής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τους υποστηρικτές και ό,τι τελευταίο έχουμε, αν έχουμε κάνα μήνυμα, το κάνουμε σκούπα και εξαφανιζόμαστε. Δεν θα ξεκινήσω όμως από τη Mazda σήμερα. Στο τελείωμα θα ξεκινήσω από το Πορκίτο. Κάνω λίγο και αλλαγή. Το Πορκίτο λοιπόν με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, ανεβαίνοντας για το Μακεδονία Στράκης, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η οδό, το είπαμε πρώην διοικητήριου. Λοιπόν, στο δεξί σας χέρι πριν το φανάρι είναι το Πορκίτο, έτσι, πριν το φανάρι για το Υπουργείο Μακεδονία Στράκης, στο δεξί σας χέρι. Και delivery είπαμε, τηλεφωνείτε στο 23 15 20 5 55 και κάνετε την παραγγελία σας και έρχεται άμεσα στο σπίτι σας, στην εργασία σας, όπου θέλετε εσείς. Κατεβάζοντας μάλιστα την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας από εκεί, από το application, 10% έκπτωση σας περιμένει. Mazda Manatidis, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310 924 931. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρασκα ψάρια και τα special αχνηστά
μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπίδας. Ψαροταβέρνα Καρκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση είναι Άργων Αυτών 1 με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά, λίγο πριν το ΣΑΡΚ, και τηλέφωνο για κράτηση τραπεζιού το γνωστό Reserve 2310-413-230. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, 2310-413-230. Ένα λεπτάκι έχουμε. Καραολί και Δημητρίου μετά την Ολύμπου. Ναι, Καραολί και Δημητρίου. Όντως, να σε καλά ρε Χρήστο. Τη μόλι πρόσεγε γιατί θα σε φάω breakfast, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. 10 βλέπω. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή και την ακρόαση για άλλη μια βραδιά στη συγκεκριμένη εκπομπή. Αύριο πάλι Ράδιο Μαρμίτα στις 8 η ώρα εδώ στο Λίμπερο 107,4 πάντα. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12 ο Νίκος Παπαδόπουλος και αυτός μόνος του σήμερα με την εκπομπή Μπαλαντέρ και φυσικά στις 12 η ώρα το βαρύ πυροβολικό εδώ του ραδιοφώνου. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τις 2, 3, 4, 5 όσο πάει. Να ευχαριστήσω και τον Χρήστο και όσοι στην ηχοληψία, το φιλαράκι μου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.